Καραγιώρη, σας χαιρετώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Σάβα, σε εσάς και τους τηλεθέατες σας. Λοιπόν, είχαμε χθες τις ανακοινώσεις μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου, της συνεδρίας του, ότι παρατείνεται και το μέτρο του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε 11 κατηγορίες προϊόντων μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου, κύριε Καραγιώργη. Και αυτό έρχεται μετά από εξέταση. Αντιλαμβάνομαι το ότι υπάρχει ένα όφελος για τον καταναλωτή. Συνεχίζει δηλαδή, δεν έχει αφομοιωθεί στην τιμή αυτός ο μηδενικός συντελεστής, το όφελος για τον καταναλωτή. Θεωρείτε ότι ακόμη το βλέπουμε και στα μηνιαία παρατηρητήριά σας, ότι από ένα καλάθι προϊόντων, ξέρω εγώ, 80-90 ευρώ, υπάρχει ένα όφελος 8-9 ευρώ, σωστά? Πολύ σωστά το αναφέρετε, κυρία Σάβα, και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, γιατί αυτό το μέτρο αγκαλιάστηκε πάρα πολύ και από τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το όφελος που έχει το μέτρο αυτό. Και το σημαντικότερο είναι ότι από πέρσι τον Μάιο, όπου εφαρμόστηκε το μέτρο, βλέπουμε ότι οι τιμές των προϊόντων που μηδενίστηκε το ΦΠΑ κατά 70% παραμένουν οι ίδιες. Οπότε υπάρχει και μια συγκράτηση από μέρους των υπεραγορών για τα προϊόντα αυτά, που είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι προς όφελος των καταναλωτών. Εκείνο το 30% είναι συγκεκριμένα προϊόντα ή είναι από όλες τις κατηγορίες σε διαφορετικές, αν θέλετε? Από όλες τις κατηγορίες υπάρχει μια αυξομοίωση των τιμών στα συγκεκριμένα, που είναι και λογικό, γιατί ποτέ δεν είπαμε ότι θα παγώσουν οι τιμές των προϊόντων που μηδενίζεται το ΦΠΑ. Είναι μια οικονομία η οποία αυξομοιώνεται συνεχώς, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι κατά 70% τα προϊόντα που μηδενίζεται το ΦΠΑ παραμένουν οι τιμές όπως είχαν πέρσι 5 Μαΐου. Ναι. Οπότε το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί, όπως είπατε, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, και οπότε θα συνεχίσει να έχει ένα όφελος σημαντικό ο καταναλωτής. Ναι, το οποίο αντιστοιχεί σε απώλεια εσόδων για το κράτος. Έχει εκτιμηθεί πόσο από την ισχύ αυτού του μέτρου, κύριε Καραγιώργη, από τον ΦΠΑ? Η επέκταση του μέτρου αυτού μέχρι το Σεπτέμβριο υπολογίζεται ότι θα έχει ένα κόστος γύρω στα 11 εκατομμύρια. Μάλιστα. Τώρα αυτό έχει να κάνει με τους 3 μήνες, σωστά? Άρα σε 3 μήνες είναι 11 εκατομμύρια. Ναι. Πάει ναι. Να πει ότι είναι περίπου 3,6 τον μήνα. Ναι, περίπου, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, τώρα το ερώτημα είναι, κύριε Καραγιώργη, είναι μια γκάμα προϊόντων. Ξεκίνησαν τα βασικά, ψωμί, γάλα κλπ. Προσθέθησαν και άλλα. Τελευταία ήταν το κρέας και τα λαχανικά. Έκανε κανείς μια άσκηση, μήπως πρέπει να προσθεθούν, να γίνουν προσαφαιρέσεις σε αυτόν τον πίνακα των προϊόντων με μηδενικό συντελεστή, ή το πάμε και πάμε σε παράταση, χωρίς κανείς να ασχοληθεί, αν πρέπει να προσθεθούν κάποια προϊόντα ή κάποια από αυτά που είναι, που δεν υπάρχει έτσι μεγάλη ανταπόκριση, ενώ δεν βοηθάει πολύ, ξέρω εγώ, καφέ ή ζάχαρη, και να μπει κάτι άλλο. Αν ο σκοπός είναι το όφελος του καταναλωτή. Κοιτάξτε, η λίστα αυτή των προϊόντων έγινε μετά από μελέτη να δούμε ποια προϊόντα έχουν πολύ σημασία για τον καταναλωτή. Αλλά και εστιάσαμε στα συγκεκριμένα προϊόντα που πιστεύουμε ακόμα και σήμερα ότι έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην καθημερινότητα, θέλετε, του καταναλωτή. Οπότε μείναμε στη λίστα αυτή και προχωρούμε με τον πίνακα που έχετε μπροστά σας τώρα. Λοιπόν, και αναμένουμε να δούμε πότε θα τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή αυτή, το e-καλάθι, έτσι ο καθένας από το σπίτι του να κάνει τη λίστα του και να το συμβουλεύει αυτή η εφαρμογή από πού, από ποια υπεραγορά μπορεί να ψωνίσει αυτά που επιθυμεί στην χαμηλότερη τιμή. Πολύ σωστά. Να πούμε και για αυτό το θέμα, κυρία Σάβα, ότι προχώρησαν οι διαδικασίες, έχει ανατεθεί σε ανάδοχο υλοποίηση πλέον του έργου και βρισκόμαστε πλέον, μπορούμε να πούμε, στη φάση υλοποίησης. Και πρέπει πλέον να δουλέψουμε σκληρά τόσο εμείς όσο και ο ανάδοχος, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας αυτό το πολύ χρήσιμο, εύχριστο εργαλείο σύγκρισης τιμών, το οποίο θα παρέχει και πλήρη διαφάνεια, αφού όλες οι τιμές από όλα τις υπεραγορές θα παρουσιάζονται ζωντανά 24 ώρες και 24 ώρες, και θα μπορεί ο καταναλωτής να κάνει τις επιλογές του ανάλογα με τα οικονομικά του δεδομένα. Ευελπιστούμε ότι θα το έχουμε μέχρι τέλος του χρόνου αυτό το εργαλείο. Μάλιστα. Λοιπόν, στα κινητά μας την εφαρμογή θα έχουμε τέλος του χρόνου. Στα κινητά μας. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καραγιώργη, να δούμε λίγο και το θέμα των τιμών καυσίμων. Παρακολουθούνται οι τιμές από την υπηρεσία σας. Δεν υπάρχει τώρα πρόβλημα, δηλαδή δεν μιλάμε για τιμές ρεκόρ. Είμαστε σε μια περίοδο έτσι λογικών τιμών, αν θέλετε, μεταφόρων. Ποιες είναι οι πληροφορίες σας στα επόμενα φορτία? Θα έχουμε αυξήσεις, περαιτέρω μειώσεις? Κοιτάξτε, υπάρχει μια ψωτική πορεία των τελευταίων ένα μήνα. Από αρχές του Μαΐου βλέπουμε ότι υπάρχει μια ψωτική σημαντική πορεία, που αυτό ερμηνεύεται με γύρω στα 8 σεντ πάνω στα βασικά καύσιμα, που είναι το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη 95.
Είναι σημαντική η μείωση. Βλέπουμε επίσης, άξιο αναφοράς, κυρία Σάβα, οι μεγάλες διακυμάνσεις που υπάρχουν από πρατήριο σε πρατήριο και είναι αυτό που θέλουμε συνεχώς να αναδεικνύουμε και να ενημερώνουμε τον καταναλωτή και μέσω του παρατηρητήριου τιμών των καυσίμων. Αλλά καλούμε και τους καταναλωτές να παρατηρούν τις τιμές των πρατηρίων, γιατί σε πολύ κοντινές αποστάσεις, κυρία Σάβα, με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, έχουμε και μέχρι 15 σέντ διαφορά, που είναι πολύ σημαντικό για ένα γέμισμα της τάξης των 50 λίτρων. Εξοικονομεί κάποιος 5, 6, 7 ευρώ αναγέννησμα, ναι, που αντιλαμβάνεστε ότι είναι σημαντικό να το βάλουμε σε μια μηνιαία βάση. Ναι. Είδαμε και περιπτώσεις πρατηρίων, κύριε Καραγιώργη, που έχουν εφαρμόσει, ένα τουλάχιστον έχουμε εντοπίσει εδώ στη Λευκοσία, που μετά το πέραστο ωραρίου λειτουργία τους, όταν μπαίνει στον αυτόματο που βάζεις από μόνος σου, μειώνεται έστω ένα σεντ. Είναι σημαντικό, κάνουν αυτές τις πρακτικές κάποια πρατήρια. Ναι. Ναι. Σας διέκοψα όμως, κάτι θέλατε να πείτε σε σχέση με τις τιμές διεθνώς? Οι τιμές φαίνεται ότι ακολουθούν μια ψωτική πορεία. Ευελπιστούμε ότι αυτή η ψωτική πορεία θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις για το τι θα γίνει με τις τιμές των καυσίμων, γιατί μπορεί να υπάρχουν και αστάθμιτοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το εμπόριο των καυσίμων. Τώρα, κύριε Καραγιώργη, γνωρίζω ότι στις 12 το μεσημέρι θα παρουσιαστεί από τον Υπουργό Εμπορίου, παρουσία και δική σας βεβαίως και από εσάς, η νέα πολιτική για πρακτικές προσφορών και εκπτώσεων. Μπορούμε να πούμε κάτι ως προς το πλαίσιο, δηλαδή θα αλλάξουν ημερομηνίες, έχει να κάνει με τους ελέγχους, με συγχωρείτε, με τι αυτή η νέα πολιτική? Ευχαριστούμε που μας ρωτάτε για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια επιχειρηματική πολιτική που θα εφαρμοστεί πολύ σύντομα. Τι διαπιστώσαμε, κυρία Σάβα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων, κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων των επιχειρήσεων ή, αν θέλετε, μέσα από τις νέες οδηγίες που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πολλοί επιχειρηματίες δυστυχώς δεν εφάρμοζαν σωστά τις νομοθεσίες που αφορά τις προσφορές αλλά και τις εκπτώσεις. Οπότε, οι πρακτικές που χρησιμοποιούσαν, ενώ είχαν την καλή πρόθεση φυσικά να τις παρουσιάσουν, τις παρουσιάσαν λαθασμένα. Τι κάναμε? Αφού διαπιστώσαμε όλες αυτές τις τρευλώσεις, τις αθέμητες πρακτικές, αν μπορούμε να το πούμε, καλέσαμε όλους τους επιχειρηματίες, κάναμε μια ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα και καταλήξαμε να κάνουμε ένα οδηγό, ο οποίος θα παρουσιάσει ακριβώς όλες αυτές τις λεπτομέρειες που χρειάζεται ένας επιχειρηματίας για να παρουσιάζει σωστά, ομοιόμορφα αυτές τις πρακτικές. Είναι αυτό που παρουσιάζουμε μέσα από τον οδηγό αυτό, ο οποίος θα παρουσιαστεί από τον Υπουργό μας σε λίγη ώρα. Και ευελπιστούμε ότι πλέον οι επιχειρηματίες όλοι θα ξέρουν ακριβώς πώς πρέπει να παρουσιάζουν. Εμείς θα ξέρουμε τι πρέπει να ελέγχουμε. Οπότε και οι δύο πλευρές θα είναι σε μια ευθυγράμμιση. Άρα, κύριε Καραγιώργη, θα μπορούσε να αποδοθεί σε άγνοια, αν θέλετε, των εμπορευομένων αυτές οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές μέχρι στιγμής. Νομοθεσία για τις εμπορικές πρακτικές, τις αθέμητες, υπάρχει. Συνεπώς, τώρα δεν χρειάζεται η όποια νομική ρύθμιση, αυτή η παρουσίαση, αυτή η νέα πολιτική. Απλά αυτή τη στιγμή τώρα παρουσιάζεται την πολιτική αυτών των οδηγών. Πάει να πει μετά ότι πολύ πιο εύκολα εσείς θα μπορείτε να εφαρμόσετε τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Έτσι, σε σχέση με τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, που μπορεί να είναι μια τιμή τώρα, ξέρω εγώ, σε έπιπλα ειδική, που ακόμα και ηλεκτρικές συσκευές, που λέει τώρα αυτή η τιμή. Να υπονοεί ότι πιο παγιά ήταν πιο ακριβό. Αλλά ούτως ή άλλως είναι η αρχική τιμή. Αυτή είναι μια αθέμητη εμπορική πρακτική, σωστά? Να σας εξηγήσω ένα παράδειγμα για τις προσφορές που είναι πολύ ξεκάθαρο. Πάμε σε μια υπεραγορά και βλέπουμε ένα είδος αναπτυκτικού που λέει 5-1. Ναι. Ο καταναλωτής αγοράζει το 5-1, αλλά δεν ξέρει τι όφελος θα έχει, εάν δεν έχει ένα ξεχωριστό τεμάχιο, το οποίο να καταδεικνύει πόσο είναι η τιμή ενός τεμαχίου, ώστε να μπορεί να δει κατά πόσο έχει πραγματικό όφελος. Ναι. Πρέπει να υπάρχει ένα τεμάχιο ή ο καταναλωτής να γνωρίζει πόσο ότι πρόσφατα το τεμάχιο πωλείται σε αυτή την τιμή, ώστε να ξέρει ότι υποφελείται από την αγορά 5-1. Είναι ένα παράδειγμα που θέλω να σας δείξω για να κατανοήσετε τι πρακτικές κάνουν. Ή πάνω σε κάποια προϊόντα βάζουν πολλές φορές πλην ένα, το οποίο δεν ξέρει ο καταναλωτής ποια ήταν η προηγούμενη τιμή, ώστε τι υποφελείται. Και είναι μια διαχρονικά πλέον στο πλην ένα και δεν κατανοεί κανένα τι όφελος έχει ο καταναλωτής. Διότι ο καταναλωτής στο μάτι του πέφτει στο ότι μπορεί να υποφεληθεί από μια προσφορά, μπορεί να μην θέλει τρία κουτιά αναψυκτικών, αλλά αυτή τη στιγμή σου λέει ότι είναι 3-1. Εσύ μπορεί να μην ξέρει ότι ουσιαστικά αγοράζει 4, ω να αγοράζει 1-1. Στο άθροισμα τη τιμή. Και το πλήν ένα που αναφέρουμε, πρέπει στο πλήν ένα, αν έχει και πλήν ένα πάνω σε ένα προϊόν, να γράφει πάνω, παραδείγματος χάρη, από 2,5
Τώρα 1,5 και να έχει την ένδειξη του πλην 1. Για να κατανοήσω ότι πράγματι. Και πάω σε μεγαλύτερες αγορές τώρα τιμών, κύριε Καραγιώργη, που έχει να κάνει με ηλεκτρικές συσκευές, που έχει να κάνει με έπιπλα, με τέτοια πράγματα που βλέπεις πολύ συχνά. Από τόσα. Στο μεταξύ, το ΑΠΟ είναι μια αρχική τιμή εικονική, έτσι, που δεν ίσχυσε ποτέ για να υπάρχει έκπτωση. Όλα αυτά είναι πολύ πιο σοβαρά. Σίγουρα. Αυτό που θέλω να τονίσουμε είναι ότι υπάρχει και ένας νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 30 μέρες. Οπότε, οι οποιασδήποτε διαφοροποιήσεις γίνονται μέσα σε περίοδο 30 ημερών πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα και δεν μπορεί πλέον ο καθένας να λέει εικονικές, πόσα ήταν μια εικονική τιμή πριν ένα μήνα. Παρακολουθούνται όλα πλέον, κυρία Σάβα. Αυτό θέλουμε να καταλάβουμε. Η δική σας υπηρεσία πώς μεριμνεί έτσι ώστε να φτάσει σε κάθε επιχείρηση, σε όλη την Κύπρο, αυτός ο οδηγός. Γιατί μπορούν να πούν αύριο μεθαύριο, δεν γνώριζαμε, δεν μας είπε κανείς, δεν μας είπαν από την υπηρεσία. Έχετε μεριμνήσει, δεν ξέρω, μέσα από τα οργανωμένα σύνολα, ίσως από την ΟΕΒ και αλλού, να διοχετευτούν στους. Ναι. Την όλη προσπάθεια είχαμε κοινωνούς όλες τις επιχειρήσεις, όλους τους οργανωμένους συνδέσμους επιχειρήσεων και τους καλέσαμε σε διαβούλευση, τους ενημερώσαμε, τους εξηγήσαμε ακριβώς τι θα περιέχει, τους δείξαμε το προσχέδιο του οδηγού. Είναι ενήμεροι 100% και φυσικά από σήμερα θα γνωστοποιήθηκε ήδη στους οργανωμένους συνδέσμους. Αλλά αυτό είναι αφορά τις επιχειρήσεις. Εμείς θέλουμε επίσης να ενημερώσουμε και τους καταναλωτές για τον οδηγό αυτό, ακριβώς για να γνωρίζουν τι να αναμένουν πλέον από το. Λοιπόν, από να παρουσιαστεί σήμερα η πολιτική, εδώ είμαστε κύριε Καραγιώργη, να τα εξηγήσουμε ένα προς ένα στους καταναλωτές, γιατί αυτή είναι η δική σας λειτουργία επιθεώρησης καθημερινά έξω στα καταστήματα. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.